Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε το δελτίο με μια έκτακτη είδηση, καθώς έχουμε τα δύο πρώτα κρούσματα πανόλης εγωπρόβατα στην Κρήτη. Ο Γιώργος Αχίνης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μανώλη. Δεν είναι και τόσο ωραίο το βράδυ και η Κρήτη μπαίνει πλέον στο κάδρο των κρούσματων της λεγόμενης πανόλης στα μικρά μυρικαστικά, δηλαδή της πανόλης όπως τη λέμε αν και είναι υιογενής, στα εγωπρόβατα. Μετά το πανδαιμόνιο στη Θεσσαλία, όπου πρωτοεντοπίστηκε το γεγονός, που έγινε μάστιγα για δεκάδες κτηνοτροφικές μονάδες, με σφαγή και ενταφιασμό εγωπροβάτων, πάνω από 10.000 εγωπρόβατα, ζώνες αποκλεισμού και καραντίνας, μετά την ορεινή Κορινθία και την Αττική, από το απόγευμα η Κρήτη μαζί με την Κομοτηνή είναι οι δύο νέες περιοχές που μπαίνουν στο κάδρο. Με κατεπήγον σήμα μέσα από τις διαδικασίες ιχνηλάτησης, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ΠΟΚΕΠΕ, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, ο ΕΦΕΤ και ο ΕΛΓΑ κατέγραψαν τα πρώτα κρούσματα και στην Κρήτη σε κοπάδια με πανόλη, σημαίνοντας ταυτόχρονα συναγερμό στην περιφέρεια Κρήτης. Πληροφορίες λένε ότι ενημερώθηκε προσωπικά και ο Περιφερειάρχης Κρήτης και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του νησιού. Το κέντρο αναφοράς κρούσματων μετά από εργαστηριακή εξέταση στην αρχή επιβεβαίωσε ένα κρούσμα στην ευρύτερη περιοχή των Αστερουσίων. Ένα δεύτερο το χαρακτήρισε ύποπτο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι και αυτό είναι κρούσμα. Άρα έχουμε σε δύο εκμεταλλεύσεις εγωπροβάτων στην Κρήτη, στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, διαπιστωμένα πια την πανόλη των μικρών μυρικαστικών. Μάλιστα στο Ηράκλειο αύριο φτάνει επικεφαλής πολυμελούς κλιμακίου, με πρώτους βεβαίως του κτηνιάτρους του ΕΛΓΑ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Στρατάκος, για έκτακτη υπηρεσιακή σύσκεψη και σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στην περιφέρεια Κρήτης, αλλά και για επιτόπιες αυτοψίες. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εντοπισμός κρουσμάτων πανόλης σε εκμεταλλεύσεις εγωπροβάτων στα Αστερούσια φημολογείται ότι είναι η Εθιάκη Παρανύμφη, τονίζω το φημολογείται, δεν είναι διασταυρωμένο, έγινε από ένα μεικτό σύστημα ιχνηλάτησης, ελέγχου και αναφοράς εκδήλωσης συμπτωμάτων. Στο μικροσκόπιο μετά το ξέσπασμα της φωνικής νόσου για τα εγωπρόβατα, που πάντως πρέπει να πούμε ότι δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, στη Θεσσαλία, μπήκε κυρίως ένας εισαγωγέας έμπορος, ο οποίος είχε παραλάβει από τη Ρουμανία, χώρα στην οποία πρώτο εκδηλώθηκε φέτος η πανόλη των μικρών μυρικαστικών, μεγάλες ποσότητες ζώντων εγωπροβάτων. Από τον έμπορο αυτό φαίνεται να έχουν διακινηθεί πρώτης λήψης μέτρων και πάντως έχοντας χαλαρώσει οι έλεγχοι της προηγούμενης περίοδου, έλεγχοι που γίνονταν σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μέχρι και το Μάιο, ακόμη και παρουσία εισαγγελέα, φέρεται να έχουν διακινηθεί μόνο από αυτό τον έμπορο εισαγωγέα χιλιάδες εγωπρόβατα σε τουλάχιστον 97 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ανά την Ελλάδα, ανάμεσά τους δυστυχώς, όπως αποδεικνύει η ιχνηλάτιση και η εκδήλωση ήδη δύο κρουσμάτων σε περιοχές της Κρήτης. Τι γίνεται τώρα? Το επιβεβαιωμένο κρούσμα σε εγωπρόβατα εκμετάλλευση σε δύο περιοχές στα Αστερούσια αρχικά σημαίνει πρακτικά ότι ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγωπροβάτων, ακόμη και ένα να έχει πληγεί από την πανόλη, υποχρεωτικά οδηγείται σε σφαγή και ταφή όλο το κοπάδι. Ταυτόχρονα, αυτόματα πρέπει να δημιουργηθούν, και ήδη αυτό γίνεται, στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αρχικά στα Αστερούσια, δύο υγειονομικές ζώνες αποκλεισμού καραντίνας, με στόχο την επιχείρηση αποτροπής, μετάδοσης και της εξάπλωσης της νόσου σε άλλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η μία ζώνη θα πρέπει να είναι στα 3 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο από τη μονάδα και η δεύτερη στα 10 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το ίδιο πρωτόκολλο, τα μέτρα λαμβάνονται από τα 3 χιλιόμετρα και προς τα έξω από τη μονάδα και από τα 10 χιλιόμετρα προς τα μέσα προς τη μονάδα σε μια προσπάθεια εξάλληψης μετάδοσης. Βέβαια, η επιβεβαιωμένη πλέον ύπαρξη κρουσμάτων πανόλης εγωπρόβατα στην Κρήτη αλλάζει τους όρους δυσκολίας και αντιμετώπισης κατάστασης πανελλαδικά, αφού να μην ξεχνάμε στην Κρήτη η ιδιομορφία και το ανάγλυφο των εκμεταλλεύσεων αυτών σε γη και ζωικό κεφάλαιο διαφέρει από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε ένα νησί. Ακριβώς. Και θυμίζω επίσης ότι έχει μικρότερη γη, μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Γενικός Γραμματέας των Κτηνοτρόφων μόλις σήμερα το πρωί έλεγε ότι αν έχουμε κρούσματα στην Κρήτη μπορεί να φτάσουμε σε καταστροφή από τη μετάδοση μέχρι και 85% του ζωικού κεφαλαίου και να ευχηθούμε να μην το έχουμε, έλεγε, και να έρθουν και εμβόλια εφόσον υπάρχουν. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι και μόνο η ιχνηλάτιση δύο επιβεβαιωμένων κρούσματων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Κρήτη δημιουργεί ένα κοκτέιλ εφιαλτικό
αν δεν ελεγχθεί άμεσα και ριζικά στο νησί διασπορά. Γι' αυτό το λόγο και από αύριο το πρωί φτάνουν επιγόντως κλιμάκια εκτρά κτηνιάτρων, συγγνώμη, μαζί με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και τους κτηνιάτρους στην περιφέρεια Κρήτης. Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες, όπως είπαμε, και ένα κρούσμα να έχουν θα πρέπει να σφαγεί και να τα φύγει υγειονομικά όλο το κοπάδι. Ποιος θα τους αποζημιώσει τόσο για το ζωικό τους κεφάλαιο, όσο και για τις αποδόσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Πριν σε αποχαιρετήσω, να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη ότι οι πανόλοι των μικρών μυρικαστικών, των εγωπροβάτων, είναι θανατηφόρα για τα εγωπρόβατα. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν κινδυνεύει. Για την ακρίβεια, ο άνθρωπος δεν κινδυνεύει από την επαφή με μολυσμένα ζώα ή κατά την κατανάλωση προϊόντων ζωικής προέλευσης. Είναι ζωονόσος, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση η κατανάλωση κρέατος πρέπει να γίνεται μετά τη θερμική επεξεργασία του, ενώ το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από αυτά τα μικρά μυρικαστικά καταναλώνονται αφού υποστούν τη γνωστή διαδικασία της παστερίωσης. Να πούμε και κάτι ακόμη, είναι μια υιογενής ασθένεια που έχει ονομαστεί πανόλη χάρη ευκολίας, αλλά η ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο και στην κτηνοτροφία της Κρήτης, αν δεν σπάσει τώρα ο κύκλος, η αλυσίδα μετάδοσης και διασποράς, θα είναι ολική. Άρα χρειάζονται πολύ γρήγορες κινήσεις για να περιοριστεί και να εξαφανίσει τη συγκεκριμένη νόσος. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να πούμε στους τηλεθεατές ότι υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο neakrete.gr, ενώ αύριο θα υπάρχει επίσης αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Νέα Κρήτη.